η Τουρκία έχει χρησιμοποιήσει χημικά όπλα 3 φορές στην αυτόνομη κουρδική περιοχή του Ιράκ τις τελευταίες 3 μέρες, δήλωσε χθες Κούρδος αξιωματούχος. Ο εκπρόσωπος τύπου της Ένωσης Κουρδικών Κοινοτήτων, Ζάγκρος Χίβα, ισχυρίστηκε ότι χρησιμοποιήθηκαν χημικά κατά τη διάρκεια τουρκικού βομβαρδισμού στο Αμέντι, στην ορεινή περιοχή του Χοκ, η οποία συνορεύει με την Τουρκία. Χρησιμοποίησαν χημικά όπλα στους λόφους Μαμρέσο στην πλευρά του ποταμού Μπασιάν και στους λόφους Μαρβάνος δίπλα στον ποταμό Αβασίν, ανέφερε. Έχουν χρησιμοποιήσει χημικά στα τούνελ εκεί, πρόσθεσε ο Χίβα, αναφερόμενος στο υπόγειο σύστημα που χρησιμοποιούν οι αντάρτες του ΠΚΚ. Σε περίπου 76 χωριά στην περιοχή Αμέντι, κόπηκε το ηλεκτρικό ρεύμα λόγω των τουρκικών βομβαρδισμών χθες, οι οποίοι κατέστρεψαν επίσης πολλά στρέμματα δασικών εκτάσεων καθώς εντείνεται η εισβολή. Ο Χίβα δήλωσε ότι τουλάχιστον 38 Τούρκοι στρατιώτες έχουν σκοτωθεί σε μάχες με το ΠΚΚ από όταν ξεκίνησε η χερσαία εισβολή στις 24 Απριλίου. Είναι μέρος εκστρατείας γενοκτονίας εναντίον των Κούρδων, η οποία έχει προγραμματιστεί σκόπιμα να συμπέσει με την 106η επέτειο της γενοκτονίας των Αρμενίων, δήλωσε. Το μήνυμα προς τους Κούρδους είναι σαφές. Θα σας σκοτώσουμε όπως σκοτώσαμε τους Αρμένιους στις αρχές του 20ου αιώνα. Τώρα είναι η σειρά σας, ανέφερε. Πείτε μας τη γνώμη σας στα σχόλια, κοινοποιήστε το βίντεο στους φίλους σας, κάντε like, subscribe και πατήστε το καμπανάκι για να παίρνετε όλες τις ειδοποιήσεις. Ενημερωθείτε για τις εξελίξεις στο site μας nemesishd.gr.